Καλησπέρα σας, κυρία Υπουργός, κύριε Υπουργή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, κυρίες και κύριοι. Όταν πριν από ένα χρόνο δέχτηκα ένα τηλέφωνο από την κυρία Σόφη Δασκαλάκη με τη Λινέου μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, τέλος Αυγούστου 2018, ώστε να συζητήσουμε στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας Μυτιλινέως μια τεράστια χορηγία που δεν είχα προλάβει να την ακούσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης, γιατί εδώ πέρα ζούσαμε σε άλλες καταστάσεις, και επισκέφτηκα τα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι. Δεν πίστευα ποτέ ότι αυτή η συνάντηση θα έχει αυτή την τόσο ευεργετική κατάληξη για την εκπαιδευτική κοινότητα και για την τοπική κοινωνία. Η εταιρεία Μυτιλινέως, παρότι αρχικά χρηματοδότησε με το 60% της χορηγίας που είχε αποφασίσει, τελικά υπερεύει και αυτόν τον προϋπολογισμό. Θα μου επιτρέψει να πω, χωρίς να έχω τα στοιχεία, τα οικονομικά της εταιρείας, ότι μπορεί να έχει υπερβεί και το 1 εκατομμύριο ευρώ η παρέμβασή της στα σχολικά συγκροτήματα γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας και το κλειστό γυμναστήριο, που αποτελούν μια ενότητα, ενός σχολικού συγκροτήματος που αδειοδοτήθηκε το 1989 και κατασκευάστηκε 2-3 χρόνια αργότερα, δίπλα στη θάλασσα, και παρόλες τις εκτεταμένες επεμβάσεις όλων των δημοτικών αρχών, είχε αρχίσει και είχε προβλήματα στα δομικά στοιχεία του. Μπαίνοντας μέσα, ο όμιλος έκανε επεμβάσεις που στην αρχή δεν φαίνονταν. Σήμερα πραγματικά παραδίδουν ένα σχολείο που έχει άλλα τόσα χρόνια μπροστά του. Τόσα χρόνια, ώστε τα παιδιά μας, παιδιά τα οποία έχουν τα περισσότερα από αυτά μνήμες από τη φωτιά του καλοκαιριού 2018, θα ζήσουν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, σε ένα σχολείο το οποίο πραγματικά επιτελεί το ρόλο για τον οποίο το σχεδίασε και το έφτιαξε η πολιτεία. Θέλω από αυτή τη θέση του Δημάρχου να ευχαριστήσω την εταιρεία Μυτιλινέως και όλους όσους συνέβαλαν ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα που θα δούμε, κάνοντας μια μικρή περιήγηση στο τέλος των ομιλιών. Επειδή όμως ο πραγματικός λόγος δεν ανήκει σε μένα αλλά στα στελέχη της εταιρείας, θα παρακαλούσα την κυρία Κεραμέως ως Υπουργό Παιδείας και Θρησκευάτων, καθήλυνα αρμόδια, να απευθύνει ένα σύντομο λόγο και χαιρετισμό, για να μπούμε μετά στο κατεξοχήν έργο το οποίο έχει επιτελεστεί εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας και ευχαριστούμε εσάς, κυρία Δασκαλάκη, με τη Λέω ως εκπρόσωπο της εταιρείας, για αυτό που μας προσφέρετε.